Το πολυσυζητημένο θέμα ήρθε ξανά προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων. Το θέμα δεν είναι άλλο από το πολυκατάστημα μολ στην περιοχή της πρώην Ελληνουργίας. Το θέμα έφερε προς συζήτηση ο Δημοτικός Σύμβουλος Μείζωνας Πλειοψηφίας Γρηγόρης Καρπούζης, ρωτώντας τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό τι γίνεται με αυτό το θέμα, πώς επενεύει η περιφέρεια και γιατί καθυστερεί η δημοσίευση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Ήθελα να ρωτήσω τρία πράγματα. Πρώτον, τι γίνεται με την κεντρική αγορά της Κορίνθου. Περίπου έχει εγκαινωθεί, τουλάχιστον τα εξωτερικά καταστήματα. Υπάρχει, μας είχατε πει κάποιο σχέδιο, υπάρχει ένα άλλο. Τι σκέπτεται η Δημοτική Αρχή να πει ένα πράξη. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τους ποδηλατόδρομους και γενικά τα ποδήλατα. Στο χώρο που προεκλογικά εσείς τοποθετήσατε τα ποδήλατα, και με πανηγυρισμούς θέλατε να δημιουργήσετε και με φιέστε σε αυτό το μεγάλο γεγονός. Σήμερα δεν υπάρχουν, αφήστε με να πω αυτό που λέω, γιατί έτσι είναι. Κάνε φιέστα. Και λοιπόν, σήμερα λοιπόν δεν υπάρχουν παρά 5-10 ποδήλατα. Είχα μαζί μια πορεία. Έτσι. Και παρά λίγο 2-3 επειδή δεν είχαν ανέβει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχουν παρά μόνο 4-5 ποδήλατα, άντε λένε το πολύ 10-10 δεν μπορεί. Και πολλά λέω. 3-4 είναι. Και εν πάση περιπτώσει, τι έχει γίνει αυτό, γιατί είναι περιουσία του Δήμου. Εδώ φτιάχνουμε από την άλλη μεριά, κύριε Δήμαρχε. Φτιάχνουμε ποδηλατόδρομο. Ήδη κάθεται αυτή τη στιγμή η Εθνική Αντιπαρουσία και το ξέρετε ότι πρέπει να γίνει το έργο γρήγορα για να δεχτεί και ποδηλατόδρομο. Για ποδήλατα που δεν υπάρχουν. Έχει πόλη. Πού ο κόσμος. Καλά, σταθείτε εσείς σε μια γωνία και δέστε πόσα αυτοκίνητα περνάνε σε μια ώρα και μετά φύγε μας. Καλά για τα ποδήλατα. Θα ήθελα μια ενημέρωση. Θα ήθελα μια ενημέρωση για κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν πρέπει να τα περιφρουρήσουμε την περιουσία του Δήμου και οικονόμου. Μια και απευθύνεστε. Δεν πρέπει να περιφρουρήσουμε την περιουσία του Δήμου. Τα καλά, να τα πάμε σε αργία. Έλα, μην διακόπτε τώρα. Θα ήθελα μια ενημέρωση να μας κάνετε για τους Ρωμά, τι έχει γίνει με το θέμα αυτό, εάν πρόκειται να εγκατασταθούν ή όχι. Και το τέταρτο και πιο σημαντικό απ' όλα, υπάρχει μια φιλολογία και μια παραφιλολογία για το θέμα του σχεδίου πόλεως ό,τι αφορά την ανέγερση πολυκαταστήματος ή υπερκαταστήματος ή πείτε το όπως θέλετε, στην περιοχή της Ολιδοργίας. Θα ήθελα προσωπικά και νομίζω και το Δημοτικό Συμβούλιο, μια ενημέρωση τι έχει γίνει, πώς επενέβη η περιφέρεια και γιατί καθυστερεί η δημοσίευση. Έτσι, είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό το θέμα, ούτως ώστε να ξέρουμε τι μας γίνει. Άμεση ήταν η απάντηση από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών Χαράλα από την Κυρλάκη, ο οποίος μίλησε για την διαδικασία έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, τονίζοντας ότι δεν έχει να κάνει με το Περιφερειακό Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας ότι η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, δηλαδή το Υπουργείο Χωροταξίας οφειλεί να γράψει την απόφαση κύρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Του Γενικού Πολεοδομικού οποιασδήποτε πόλης δεν έχει να κάνει με το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή, στο Γενικό Πολεοδομικό, καμία σχέση. Αυτό το ξέρω. Μα είπατε ότι το... και άκουσα προσεκτικά την Πετρογεγόρη, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο έτσι, ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο έκανε παρέμβαση, τροποποίησε το Γενικό Πολεοδομικό της πόλης μας. Τι είδους παρέμβαση έκανε, εγώ ήμουν προσεκτικό. Αυτό είναι. Τι είδους παρέμβαση έκανε. Ανεξάρτητα από αυτό, η διαδικασία είναι... Εντάξει, εγώ καλά έκανα στην διευκρίνηση σας. Η διαδικασία είναι συγκεκριμένη, έχει πάει στην ΠΕΦΟ και...